Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά επίσης τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Γιώργο Αποστολάκη, και πάμε λίγο να ανοίξουμε το θέμα των επιδοτήσεων. Αύριο έρχεται ζεστό χρήμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Πάμε να δούμε αν έχουμε νεότερα. Κύριε Αποστολάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, κύριε Αποστολάκη. Ναι, σήμερα, αύριο ολοκληρώνεται η διαδικασία για την πληρώμη της προκαταβολής. Άρα δεν θα είναι αύριο τα χρήματα, θα είναι την Πέμπτη. Την Πέμπτη δηλαδή, την Πέμπτη αρχίσουν να πιστώνουν. Γιατί υπάρχουν... Όπως είχαμε πει και με βάση τον προγραμματισμό, μας έβγαζε την Πέμπτη η πληρωμή στην τράπεζα, ας πούμε. Πάντως εμείς είμαστε στο τελευταίο σημείο, δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, κάνουμε τους τελευταίους ελέγχους και θα είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε την Πέμπτη. Με βάση τα στοιχεία που έχετε, κύριε Αποστολάκη, θα έχουμε κάποιες αποκλήσεις, υπάρχουν ενδεχομένως? Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, ναι, θα βγάλουμε μία ανακοίνωση την Πέμπτη με την πληρωμή. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω τώρα, από τα στοιχεία τα οποία θα είναι αυτά, εκτιμώ, και την Πέμπτη, δεν αλλάζει κάτι. Αν δούμε κάτι θα το αλλάξουμε πιθανόν, αλλά όπως ξέρετε η σημερινή ή μάλλον η πληρωμή που έρχεται αφορά το 70% της προκαταβολής, είναι προκαταβολή μάλλον του 70% της βασικής ενίσχυσης του έτους 2019. Τι είναι αυτό? Από το 1 δις περίπου που αντιστοιχεί στη βασική ενίσχυση για τη χώρα μας, θα πληρωθεί περίπου το 70%. Δηλαδή θα είναι εκεί περίπου στις 700 εκατομμύρια. Μπορεί να μην είναι ακριβώς, έχω την εντύπωση ότι δεν θα το πιάσουμε το 700, αλλά θα είμαστε κοντά στο 700. Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη, συγχωρέστε με που ξαναρωτάω, γιατί εννοείται εσάς θα πιστέψουμε. Είστε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζετε καλύτερα πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Ναι, γιατί ναι, έχουν βγει τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ανά την επικράτεια ότι αύριο θα γίνει η πρώτη μέρα? Χρησιμοποιείτε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας χρονικά, εννοώ? Όχι. Και 100% θα γίνει τη Δευτέρα. Τώρα σας λέω, διότι γνωρίζουμε, ακόμα είμαστε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ψάχνουμε, εκτενίζουμε τις τελευταίες, ας πούμε, ελέγχους που απαιτούνται. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά τα δημοσιεύματα. Προφανώς κάποιοι εκτιμήσανε ότι θα είναι τότε. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Μάλιστα. Μπορείτε να τους ρωτήσετε πώς το λένε. Κύριε Αποστολάκη, ναι, πείτε μου, ολοκληρώστε παρακαλώ. Ναι, θέλω να σας πω μερικά στοιχεία τα οποία σας λέω δεν θα αλλάξουν, έτσι. Φέτος είχαμε συνολικά 648.000 αιτήσεις στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι αιτήθηκαν, δηλαδή 648.000 παραγωγοί αιτήθηκαν για επιδότηση, σε σχέση με 646.000, με συγχωρείτε, ενώ πέρυσι είχαμε 648, δηλαδή είχαμε μια μικρή μείωση, 2.000 λιγότερες αιτήσεις φέτος από πέρυσι. Αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο, μια παρατήρηση, η οποία συμβαίνει κάθε χρόνο. Έχουμε μια ελαφρά μείωση, η οποία οφείλεται σε, όπως αντιλαμβάνεστε, στη γύρα του πληθυσμού ή σε κάποιους άλλους λόγους που σιγά σιγά μειώνονται οι αιτήσεις των επιδοτήσεων. Αλλά είναι ένα πολύ μικρό νούμερο, όπως σας είπα. Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε σε μια ερώτηση που θα σας κάνω. Μπορώ να σας πω επίσης ότι βρέθηκαν κάποια ευρήματα που βρίσκονται πάντα στους ελέγχους. Που κάποιοι παραγωγοί, δηλαδή, που πρέπει να περιμένουν, ας πούμε, δεν πληρούσαν το κριτήριο του ενεργού γεωργού. Σύμφωνα με τον κανονισμό, πρέπει να έχεις εισοδήματα, να μην είσαι από άλλες πηγές κτλ. Να μην το αναλύσουμε αφού δεν έχετε χρόνο. Υπάρχουν αυτοί οι παραγωγοί που ακόμα το ποσό της επιδότησής τους δεν έχει φτάσει στο όριο των 250 ευρώ που πληρώνεται. Αν θυμάστε, υπάρχει αυτό το όριο για τη χώρα μας, ότι πρέπει να υπερβαίνουν οι επιδοτήσεις τα 250 ευρώ για να πληρωθούν. Αυτοί προφανώς. Δεν θα δουν χρήματα στο λογαριασμό τους, δεν το πούμε έτσι απλά. Τώρα, δηλαδή δεν θα δουν 150 ή 200 ευρώ. Μόλις όμως συμπληρωθεί το 250 ευρώ στην προκαταβολή θα πληρωθούν. Επίσης και άλλα ευρήματα ίσως άνευ σημασίας. Δεν έχουν καθαρίσει τις φορολογίες ο Δήμος, άρα υπάρχει κρεμότητα για το κριτήριο του ενεργού γεωργού. Νομίζω ότι όλα βαίνουν καλώς. Η δυνατότητα που δίνουμε στους παραγωγούς τις επόμενες μέρες θα είναι να μπορούν να κάνουν στο επόμενο διάστημα υποβολή διοικητικών πράξεων για να κάνουν, αν έχουν αντιρρήσεις,
ή να κάνουν κάποιες διορθώσεις. Μάλιστα. Αυτά. Επίσης, στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει ειδική καρτέλα αγρότη, έτσι λέγεται. Μπορείς να μπεις με τους κωδικούς TaxiNet και εκεί πέρα φαίνεται αναλυτικά οι πληρωμές σου και τι ακριβώς αφορά. Αν υπάρχει μείωση, αν υπάρχει έβριμα, αν υπάρχει οτιδήποτε. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένει να τα ξαναπούμε τώρα και την επομένη της καταβολής της πρώτης δόσης νέας ενίσχυσης. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.